Τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ και ενδεχομένως ακόμη και του Πάπα Φραγκίσκου ζήτησε ο παραιτηθής πρόεδρος της Βολιβίας Εύο Μοράλες, ώστε να κατευνάσει την κρίση που ταλανίζει τη χώρα. Ο ίδιος έκανε λόγο για πραξικόπημα που τον οδήγησε σε εξορία στο Μεξικό. Έχω απόλυτη πίστη στον ΟΗΕ. Είχαμε εκτενείς συζητήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και έχει μεγάλη κοινωνική συνείδηση. Ευαισθησία προς τους φτωχούς. Πέρα από τον οργανισμό θα πρέπει να είναι και ο διαμεσολαβητής, όχι απλώς ένας συντονιστής, πιθανόν με την συνοδεία της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Εύο Μοράλες αναφέρθηκε και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τις οποίες κατηγόρησε για προδοσία. Εκπλήσωμαι από την προδοσία του επιτελάρχη των ενόπλων δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, τώρα κατανοώ ότι δυστυχώς δεν δέχονται τις ομάδες που δείχνουν οικονομική ισχύ. Στην συνέντευξή του, ο Εύο Μοράλες δήλωσε ότι τυπικά παραμένει πρόεδρος της Βολιβίας, καθώς η νομοθετική συνέλευση δεν έχει δεχτεί την παραίτησή του. Μάλιστα, τόνισε ότι για το καλό της ειρήνης είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στη χώρα. De algunos hermanos y hermanos de izquierda.